τέτοια πράγματα. Αυτό, να ψηφιστούν την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι απευθείας. Αυτό είναι απευθείας, θα το πέφτει ξύλο. Αυτό πέφτει ξύλο τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Ελένη την Καλογεροπούλου και τον Άγγελο το Μόσκοβα. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Τζελίκα και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε κοντά μας πολιτικούς να σχολιάσουμε όλα αυτά τα θέματα που συμβαίνουν τώρα. Τον κύριο Βορύδη, την κυρία Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Ντόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Γιώργο Τζελίκα, θα μας πεις τι συμβαίνει εκεί. Ποια ήταν αυτή η σπίθα, δηλαδή. Εδώ έχουμε βλέπουμε πολύ στιγμή, ήταν τις δημιουργίες τορμάς, ρίξανε χημικά. Τώρα ξυπάνε παλαμάκια ότι δεν και καλά μας καταφέρατε και μας διώξατε τα σκαλιά. Ηρωνικά παλαμάκια χτυπάνε οι εργαζόμενοι. Έκανε έφοδο δηλαδή η αστυνομία για να τους διώξει από τα σκαλοπάτια. Τους βγάλανε από τα σκαλοπάτια, πήραν τη θέση των εργαζομένων. Βλέπω τραυματίστηκε ένα. Τραυματίστηκε και μάλιστα μπροστά στην κάμερα. Το είδαμε το πλάνο αυτό. Ναι, έχει στο κάτω καρπό έχει αίμα. Βλέπω το συνοδεύει ένας κύριος, τον πάει προφανώς στο φαρμακείο. Τώρα ηρέμησαν κάπως τα πράγματα. Έχουν παραταχθεί λοιπόν στα σκαλιά οι δημιουργίες του ΠΑΣ. Βαράνε κροτίδες. Αυτά ήταν από την αστυνομία πρέπει να είναι. Δεν μπορώ να πλησιάσω πιο πολύ γιατί ρίξανε τα κρυγόνα. Έχουν λοιπόν παραμείνει στον αύριο χώρο πάνω από 100 άτομα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Επιμένουν λοιπόν, έχει μπει μια αντιπροσωπεία μέσα πριν να δει τον υφυπουργό, να βρουν μια φόρμουλα συζήτησης. Μήπως έχουν μια έκβαση τα αιτήματά τους. Αυτή είναι, αναμένουμε, περιμένουν να βγουν οι αντιπρόσωποι που έχουν μπει από τους εργαζομένους του Σκαραμαγκά. Λεκτική τώρα ένταση, έχουν πλησιάσει τώρα λοιπόν σε απόσταση αναπνοής, όπως λέω, και οι εργαζόμενοι τα ΜΑΤ. Γιουχάρουνε προς το Υπουργείο. Με χειρονομίες. Α, κάποιος θέλει ένα στενοφόρο. Βλέπω αυτή τη στιγμή είναι κάποιος στο πάτωμα, δεν ξέρω, να πλησιάσω κοντά να δω αν έχει χτυπήσει σοβαρά. Είναι ένας χτυπημένος περίπου 100 μέτρα από τα σκαλιά. Για να δω είναι από τι είναι. Λοιπόν, τουρίζουν νερό τώρα ή... Έχει έρθει και ασθενοφόρο να παραλάβει τραυματία, λοιπόν, να τον διεκομίσει στο νοσοκομείο. Είδαμε την ένταση που δημιουργήθηκε, βλέπουμε ότι τα μάτια έχουν περικυκλώσει εκεί τους διαδηλωτές. Από τα δακρυγόνα είναι ο κύριος, έχει δύσπνοια. Από δακρυγόνα, μάλιστα. Έχει δύσπνοια και τα μάτια του δακρύζουν. Λοιπόν, σηκώνουν πανό τώρα μπροστά, απέναντι. Εδώ προσπαθούν να απομακρύνουν από το χώρο τους διαδηλωτές. Βλέπουμε ότι σφίγγουν τον κλειό γύρω από τους διαδηλωτές.